Eurovision. Евровидение. Кончита. Вена. 23 мая 2015 года. Кончита. Иктанами, летающая Кончита. Κονσίτος. Μαζί με τη χοροδία γοριών της Βιέννης, την πολυεθνική χοροδία Super Rare και τον αυστριακό rapper Left Boy, συνοδευόμενοι από τη συμφωνική ορχήστρα Support της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Αυστρίας. Τα μπαραντά у него вообще, не могу. Μας καλωσορίζουν λοιπόν στη Βιέννη οι τρεις παρουσιάστρες της βραδιάς. Είναι κρασное πλάτье. Это какой-то комбинезон. Ну, он сказал, что он самое красивое платье у Кончиты. Και πλέον άρχισε η παρέλαση των χωρών. Ναι, είναι η μαγική γέφυρα λοιπόν που θα διαβούν τώρα οι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες και αυτός είναι και ο κεντρικός άξονας του φετινού διαγωνισμού. Ναι, και η Ελλάδα. 60 χρόνια έχουν περάσει από το όχι, είδα τη σημαία. Πόλεμοι, ψυχροί, οι θερμοί έχουν αναταράξει την Κυρία Ήπειρο, χώρες επανενώθηκαν, άλλες διαμελίστηκαν. Είναι πρώτη προφορά, όχι όμως με τις ίδιες ταχύτητες για όλες τις χώρες. Το ξέρουμε εμείς αυτό δυστυχώς πολύ καλά. Η ανάγκη να συνδέσουμε αυτά που μας ενώνουν είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Και αυτό είναι αυτό που λέγει ο διαγωνισμός φέτος, Building Bridges. Μας καλεί να χτίσουμε γέφυρες. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Wiener Halle, μας φιλοξενεί όλη αυτή την εβδομάδα ένας από τους 10 μεγαλύτερους χώρους εκδηλώσεων στην Ευρώπη για μουσικά, συνεδριακά αλλά και αθλητικά γεγονότα. Και παρακολουθούμε την παρέλαση των χωρών. Как в Олимпийских играх, παρέλαση. Παράδειγμα. Διάλειμμα εδώ για να δούμε. Τι είπες? Κύπρος, Γιάννης Καραγιάννης. Καλή επιτυχία στην Κύπρο, καλή επιτυχία στο Γιάννη. Σουέντσα, να πήραμε μέσα στα 3. Η Αυστραλία, καθώς μπορεί να μην έχετε παρακολουθήσει τους δύο ημιτελικούς, η Αυστραλία φέτος, γιατί τα έχουμε εξηγηθεί, έχουμε εξηγήσει τα πράγματα, η Αυστραλία φέτος λαμβάνει μέρος, έχει προσκληθεί ως τιμόμενο πρόσωπο, εδώ είναι η οικοδέσποινα Αυστραλία. Και αμέσως μετά, Ελλάδα. Γκρέτσα, Γκρέτσα. Μαρία Έλενα Κυριάκου. Γεια σου Ελλάδα, λέει η Μαρία Έλενα. Γεια σου και σένα Μαρία Έλενα. Εδώ είναι το Μαυροβούνιο. Και όσο συνεχίζεται λοιπόν η παρέλαση μέχρι να ολοκληρωθεί, να σας πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος τελικός στην ιστορία της Eurovision. 27 χώρες, ποτέ δεν έχουν υπάρξει 27 χώρες σε τελικό. Είχε και εξαρτηθεί ένας ημιτελικός με 28 μερικά χρόνια πριν, αλλά 27 σε τελικό είναι η πρώτη φορά. Εδώ βλέπετε και την Ισπανία. Πρέπει να σας πούμε ότι εμείς στον τρόπο που θα προσεγγίσουμε το αποψινό θέμα έχουμε κάνει μια επιλογή. Έχουμε κάνει μια επιλογή στους δύο πρώτους ημιτελικούς. Σας παρήχαμε τα στοιχεία που χρειαζόταν να ξέρετε κυρίως βιογραφικά των καλλιτεχνών της τεχνικής σχολείας. Δεν θα σταματήσουμε βέβαια να το κάνουμε και σήμερα λίγο. Βέβαια. Απλώς Ρωσία, Ρωσία. Και βρήκαμε για κάθε χώρα ένα στοιχείο που μπορεί και να μην γνωρίζατε. Εγώ βάζω στοίχημα ότι κάποια σίγουρα δεν τα γνωρίζετε. Δεν τα γνωρίζουμε κι εμείς φυσικά. Και μετά το τέλος αυτής της μετάδοσης θα πάμε όλοι να παίξουμε τρίβιαλ. Στις κάτι ποστάρ επίσης να σας θυμίσουμε ότι θα δείτε το ίδιο σενάριο. Θα δείτε τον καλλιτέχνη να λαμβάνει ένα πακέτο
στο σπίτι του, στην πόλη του. Και μέσα σε αυτό το πακέτο θα υπάρχει ένα αντικείμενο που θα τον καλεί να ταξιδέψει στην Αυστρία και να κάνει εκεί μια συνηθισμένη, ίσως όχι πολύ συνηθισμένη για εμάς τους Έλληνες, αλλά συνηθισμένη για τους Αυστριακούς, μια συνηθισμένη δραστηριότητα. Ο ύμνος Building Bridges συνεχίζεται. Βέβαια, ανάμεσα σε όλα, ξέρετε, αυτή η βραδιά είναι μια βραδιά την οποία παρακολουθούμε άνετα από τον καναπέ μας. Αλλά έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Έχουμε να ψηφίσουμε. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να ψηφίσετε μετά από το τέλος των 27 τραγουδιών. Θα σας πούμε εμείς πότε. Μπορείτε να ψηφίσετε από κινητό, μπορείτε να ψηφίσετε από σταθερό, αλλά και από το επίσημο application της Eurovision, το οποίο το κατεβάζετε μεν δωρεάν και είναι και εξαιρετικό εργαλείο για να παρακολουθήσετε τη βραδιά. Αλλά χρεώνεστε φυσικά όταν ψηφίσετε και εκεί. Σλοβενία. Номер один песня.